Λιβαδίτες και Λιβαδίτισες, καλησπέρα. Θα ήθελα κι εγώ, ως αγρότης και ως συνεργαζόμενος στις τελευταίες ευρωεκλογές με το ΚΚΕ, να σας πω δύο λόγια. Οι μάσκες πλέον έπεσαν. Όλοι είδαμε τι εστί ΣΥΡΙΖΑ και γνωρίζουμε καλά τι πάει να πει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και κοινάλ. Ποια συμφέροντα και ποιες είναι ο σκοπός αυτών των κυβερνήσεων. Ο ΜΕΝ ΣΥΡΙΖΑ ξεπούλησε τα πάντα για να κρατηθεί στην καρέκλα, όπως βλέπετε δρόμους, αεροδρόμια, λιμάνια, τρένα, ενέργεια, οτιδήποτε σε ξένα συμφέροντα, έτσι ώστε να του δώσει κανένα δύο μέρες ή κανένα δύο χρόνια ακόμα παράταση. Η ΔΕ Νέα Δημοκρατία έχει από τώρα κλείσει τις συμφωνίες με τις παλιές οικογενειακές φιλίες του κυρίου Μητσοτάκη για να ξεχρεώσει, για να μείνει και αυτήν όσο καιρό θα μπορέσει. Το κοινάλ προσπαθεί με νύχια και με δόντια να γλύψει τον κύριο Μητσοτάκη για κανένα υφυπουργείο και από εκεί και πέρα το μόνο κόμμα που στηρίζει τον εργαζόμενο, τον άνθρωπο τον καθημερινό, που δίνει τον αγώνα για την οικογένειά του, για το σπίτι του, για την προκοπή, είναι το ΚΚΕ. Γι' αυτό ο καθένας από εμάς πρέπει με νύχια και με δόντια για τις επόμενες δύο μέρες να πείσει έναν τουλάχιστον ακόμα σε σχέση με τις ευρωεκλογές να ψηφίσει ΚΚΕ, γιατί στη Βοιωτία πρέπει να έχουμε βουλευτή κομμουνιστή. Ήρθε πλέον το πλήρωμα του χρόνου και η Βοιωτία να έχει το δικό της βουλευτή για έναν και απλό λόγο, για να κυνηγήσει τα συμφέροντα του λαού, του τόπου και όχι σαν αυτούς τους βουλευτές που έχουμε τώρα που κυνηγάνε μόνο τα οικονομικά συμφέροντα σε αυτούς που τους κρατάνε στην καρέκλα. Γι' αυτό σας καλώ όλους μαζί αυτές τις δύο μέρες να στηρίξουμε έτσι ώστε να βγει κομμουνιστής βουλευτής στη Βοιωτία. Ευχαριστώ και καλό αγώνα.